Σούπερ Λίγκ σε συνεργασία με όλες τις ομάδες. Ειστοποιεί τους φιλάθλους σε θέματα ρατσισμού, διακρίσεων, κοινωνικού αποκλεισμού. Αφιερωμένη η 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ενάντια στο ρατσισμό, στη βία, στις διακρίσεις, ο αθλητισμός μεταλαμπαδεύει ανθρώπινες αξίες και προσφέρει στο ποδόσφαιρο τη δυνατότητα να προωθήσει θετικά μηνύματα για την αλληλεγγύη, τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ανθρωπιά, αλλά και να ευαισθητοποιήσει όλους τους φιλάθλους ανεξαρτήτως συλλογικής προτίμησης. Είναι φυσικό επόμενο να ξέρουμε όλοι μας, να το αντιλαμβανόμαστε ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει χώρος για βία και διακρίσεις. Η ΠΑΕ Απόλλων βράβευσε τον Νταβίνο Βερούλς, τον τερματοφύλακα της ομάδας, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έπιασε τα 300 μάτς στην καριέρα του. Σε μια πολύ ωραία στιγμή, το βλέπετε εδώ, ο Νταβίνο Βερούλς, το 33χρονος Βέλγος, δύο φορές κάτοχος του κυπέλου στην πατρίδα του, ένας τερματοφύλακας που έχει παίξει και στις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας του. Έχει υπάρξει συμπαίκτης με τον Κέβιν Ντεμπρόινε, με τον Φελαϊνή, με σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Υπερασπίζεται την εστία του Απόλλωνα. Έχει κρατήσει 5 φορές το 0, αλλά επειδή είπαμε στην έδρα του έχει προβλήματα. Ο Απόλλωνας θα έχει καταφέρει 4 φορές εκτός έδρας. Σέντρα στο μάτς, 300 μάτς στην καριέρα του, έχει κρατήσει 72 φορές το 0 ο Νταβίνο Βερούλης. Τώρα για ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο πάμε πρώτα στον Οσκαλίκο Δεσπότη, στους φιλοξενούμενους, ο Αποστόλης Λάμπας είναι μαζί μας. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα. Καθώς και οι εξελίξεις στα μεταγραφικά ζητήματα του Άρη τρέχουν, με τον Κώστα Μήτρογλου να αναμένεται στη χώρα μας τη Δευτέρα ώστε να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους με τους κίτρινους Θεσσαλονίκης, όπως άλλωστε ανακοίνωσε και νωρίτερα μέσω με ένα αποστάρισμα του ο κύριος Καρυπίδης, η συμφωνία έχει κλείσει. Οπότε ο Μήτρογλου θέλει να επανέλθει στην αγωνιστική δράση στα γκολ και να βοηθήσει τον Άρη που ψάχνει τον γκολ. Είπες και εσύ νωρίτερα ότι εδώ και 3 μάτς δεν σκοράρει, ψάχνει λύση σε αυτό. Και θέλω να σου πω εδώ ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μας πληροφορίες, δεν αναιρεί το γεγονός ότι αποκτήθηκε ο Μήτρογλου, ότι δεν θα αποκτηθεί ας πούμε και ο Μπαράλες. Είναι μια περίπτωση η οποία ακόμα την δουλεύει ο Άρης και δεν αποκλείεται να τους δούμε και τους δύο μαζί στον Άρη. Ενώ και ο Μπεν και ο Αλταμάρη είναι περιπτώσεις οι οποίες συνεχίζουν να δουλεύονται από τους κίτρινους για να ενισχυθεί πάρα πολύ η επιθετική γραμμή της ομάδας. Αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Από εκεί πέρα Μπεναλουάν και Ματίγια είναι οι δύο απουσίες του Ακιμάτζου που επιστρέφει στο 4-2-3-1 με Μαντσίνη στην κορυφή και στο 10 τον Μπερτόγλιο, τους δύο παίχτες δηλαδή που ουσιαστικά έδωσαν ένα πολύ μεγάλο βήμα πρόκρισης απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελλο μεσοβδόμαδα. Πάμε και στους γηπεδούχους, ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα και στους φίλους συνδρομητές. Πολύ δύσκολη αναμέτρηση για την Ελαφρά Ταξιαρχία σήμερα. Κάτι που επεσήμανε στη διάρκεια της εβδομάδας ο Γιώργος Παράσκος, ο οποίος δεν θα έχει σήμερα στη διάθεσή του τους Σλίβκα, Λισγάρα και τον Ιωαννίδη. Και οι τρεις τραυματίες, ο Ιωαννίδης είναι και τιμωρημένος, και τρεις μάλλον τιμωρημένοι, ο Ιωαννίδης είναι και τραυματίας. Σημαντικές ασφαλώς αυτές οι απουσίες. Από την άλλη πλευρά έχουμε και ντεμπούτο για τη Super League, για τον Κάλισιν. Έπαιξε στην αναμέτρηση του κυπέλλου κοντρά στην ΑΕΚ, βέβαια, ο ποδοσφαιριστής. Αρκετές αλλαγές εκείνο το παιχνίδι από τον Μακεδόνα Τεχνικό, που βέβαια έκανε ένα ρωτήσεων προκειμένου να ξεκουράσει ορισμένους ποδοσφαιριστές. Μπερτόγλιο. Ανεβαίνει ο Ιωάννου αριστερά την πλευρά. Ο Σάσα παίρνει την πρώτη μπάλα. Εσωτερικά διαγώνια είναι ο Σάντε Σίλβα. Από πίσω σε θέση φόρη ήταν ο Μπερτόγλιο, ο οποίος τσιμπάει την μπάλα για τον Σάντε Σίλβα που έχει δεξί πόδι. Δεν θα βγάλει σέντρα με το αριστερό. Και χάνει την μπάλα, η οποία μένει τελικά στα πόδια του, δεν θα ακολουθήσει. Φατιών προστατεύει την μπάλα και αυτή βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πολύ σημαντικό μάτς και για τον Αντώνη Φατιών, ο οποίος συμπληρώνει 100 στην καριέρα του στην Super League. Τα περισσότερα βεβαίως με τη φανέλα της ΑΕΛ, αλλά φτάνει και αυτό σε ένα πολύ σημαντικό αριθμό, όπως ο Βερούλστ έφτασε στο προηγούμενο μάτς, τα 300 μάτς στην καριέρα του. Βερούλς θα διώξει τον Ντομίνγκες και θα γεμίσει σε μια πρώτη ανάγνωση. Ο Σάντε Σίλβα είναι αριστερά και ο Μπρούνο Γκάμα δεξιά. Αλλά βέβαια μην περιμένετε να μείνουν και όλοι στις θέσεις τους. Είναι παίκτες όλοι κινητικότατοι. Και ο Γκάμα και ο Σίλβα και ο Μαντσίνη και ο Μπερτόγλιο. Δύσκολα θα μείνουν σταθερά εκεί που βρίσκονται. Ο Μπεντινέλη κερδίζει ένα πλάγιο. Έλα, Αποστολή. Οι τρεις ποδοσφαιριστές που ανέφερες, Ηλία, είναι οι ποδοσφαιριστές από τους οποίους περιμένει πάρα πολλά ο Ακισμάτζιος σε ό,τι έχει να κάνει με τις κινήσεις του στα μεσοδιαστήματα.
διότι θεωρεί ότι μόνο αυτός είναι ο τρόπος για να μπορέσει η ομάδα να επανέλθει στην επίτευξη των τερμάτων, με Μπερτόγλιο, Μπρούνο Γκάμα και Σίλβα να ζητούν συνεχώς μπάλα από Σάσα και Τζέκο, και θέλει συνεχή έλεγχο κατοχή της μπάλας από την ομάδα του για να ψάχνουν αυτές τις κινήσεις των τριών μεσοεπιθετικών που θα δημιουργήσουν ρήγματα στην άμυνα του Απόλλωνα. Καλό pressing από τους γηπεδούχους, αλλά ο Μπεντινέλη επιστρέφει και ανακτά την κατοχή για δεύτερη φορά. Σαν Δε Σίλβα πονάει λίγο, αλλά σηκώθηκε. Δεν έχει κάτι. Κολ. Μεγάλη παλιά στο Δελιζήσι για μία τετραετία παίξη του Απόλλωνα στο Περτουάρι. Μπερτόγλιο πετάει μπροστά. Ο Καλισέρ ελέγχει. Ο Βερούλστ απομακρύνει σε πλάγιο. Αρμένιο στόπερ. Γεννημένο στη Σουηδία βεβαίως, με σουηδικό διαβατήριο. Εκεί έμαθε μπάλα. Εκεί έπαιζε κιόλας. Στην Γκέτεμπορκ έπαιζε. Πριν έρθει στον Απόλλωνα, Αντρέ Καλισέρ. Ιωάννου, πλάγιο από τον Μπαξεβανίδη. Διεθνής με την εθνική ομάδα της Αρμενίας. Τζέγκο. Δυνατή η παλιά, δεν θα περάσει κιόλας. Σάσα. Είναι ψηλά, ωραία, βάζει το κορμί τον Γκάμα, αλλά η μπάλα καταλήγει στο γκολ. Δυνατά, κακή πασά. Βιαστική μεταβίβαση. Μαζεύει εύκολα Ιωάννου. Σιαμπάνης. Ροζ. Σούγκρεν μαζεύεται πίσω κάτω από το κέντρο. Απλωμένος αρκετό πλάτο στο παιχνίδι του Άρης. Με εξαίρεση ίσως τον Μπρούνο Γκάμα. Όλοι οι υπόλοιποι ακραίοι είναι αρκετά απλωμένοι στο γήπεδο. Κάποιος έχει πρόβλημα. Η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Όχι. Γιατί βγήκε η μπάλα εκτός, τέλος πάντων, και επιστρέφεται τώρα στους... Έλα, Αποστόλια, είχε πρόβλημα η μπάλα, την πιάνει ένα παιδάκι απέναντι. Φώναξε ο κύριος Διαμαντόπουλος, άλλαξε μπάλα στον παίκτη που έκανε το πλάγιο. Ναι, τώρα το παιδάκι τη δοκιμάζει, δεν ξέρω αν με το πλάνο δοκιμάζει αν ξεφούσκονται η μπάλα. Δελίζεις. Ιωάννου. Πέρασε το Τζιλούλι. Σάσα βλέπει διαγώνια απέναντι το Σούντγκρεν. Ένας με έναν με τον Μπρούτσιτς. Προσπαθεί να βάλει την μπάλα στην περιοχή. Την πήρε ο Μπρούνο Γκάμα. Σούντγκρεν ξανά. Το γύρισμα με αρκετό ύψος. Εκεί είναι το πρόβλημα. Η μπάλα στρώνεται όμως τον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος πάει να ξαναγεμίσει. Δεν πέρασε. Και για ακόμη μία φορά ο Πορτογάλος. Με πλάτη στην εστία τώρα. Τζέγκο, Σούντγκρεν. Πλάγιο. Μπορεί να είναι γρήγοροι, μπορεί να είναι κινητικοί, αλλά δεν θα είναι εύκολο να σκοράνουν με κεφαλιά οι παίκτες που έχει μεσοεπιθετικά ο Άρης. Φάουλ πάνω στο Μπεντινέλη από τον Μπρούνο Γκάμα. 7 λεπτά στο μάτς. Τώρα στο γήπεδό του σκοράρει 7 από τα 9 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Συνολικά στο πρωτάθλημα σκοράρει διπλάσια στο δεύτερο ημίχρονο. 12 απέναντι σε 6 στο πρώτο ημίχρονο. Φατιών με ωραία ενέργεια. Πάει να βρει και τον Ντάουντα, δύσκολο. Αλλά σε δεύτερο χρόνο θα την πάρει την μπάλα. Γυριανός Ντομίνγκες. Στην ευθεία του ο Κολ. Ψάχνει τον Τζιλούλη ανάμεσα σε δύο. Γυρίζει. Φάουλ από τον Ιωάννου. Ο Άρης δεν έχει σκοράρει φέτος στο πρώτο δεκάλεπτο των αγώνων του. 3 γκολ έχει βρει η ομάδα του Γιώργου Παράσχου. Τσιλούλης, Δελιζήσης μακριά. Ωραία, Φατιών το κορμί του, κεφαλιά του Τσιλούλη. Ο Σίλβα σηκώνει την μπάλα ψηλά. Σάσα ακόμα πιο ψηλά. Ο Καλισίρ. Σάσα. Σίλβα. Δελιζήσης, Ιωάννου με το δεξί. Όχι σίγουρα, δηλαδή ο Φατιών δεν μπορεί να κατεβάσει ο Μπεντινέλη, του παίρνει ο Τζέγκο, ξανά ψηλά η μπάλα. Σίλβα την κατέβασε και τη μαζεύει ο Κολ για να ανοίξει στον Καλισίρ. Μπρούτσιτς. Πίσω. Έλεγχος από την ομάδα του Γιώργου Παράσχου. Ντομίνγκες. Φεύγει ο Μπαξεβανίδης. Τσιλούλης ήταν ανάμεσα σε τρεις. Πλάγιο.
Έπρεπε να είναι προσεκτικός, γιατί είχε ανέβει και ο Μπαξεβανίδης αρκετά ψηλά. Ο Ιωάννου. Τους παίχτες αρκετά καλά κλεισμένους. Πρώτη φορά φέτος που ο Άρης δεν έχει νίκη για τρία συνεχόμενα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Μαντσίνι, όμορφο κατέβασμα. Δεν βρήκε διάδρομο και δεν βρήκε και στήριγμα. Αφήνει το μάτσο διαιτητής γιατί η μπάλα πήγε σε παίχτη του Άρη. Μπερτόγλιο, Τζέγκο, Γκάμα. Μπερτόγλιο, το 1-2 δεν ολοκληρώνεται. Παίρνει ο Κολ, Μπρούτσιτς, Καλσίρ. Δεν βρήκε το Φατιόν, ο Σάσα. Πολλές μονομαχίες στο κέντρο. Για την ώρα οι περισσότερες θα έλεγα κερδισμένες από τους γηπεδούχους. Μαξεβανίδης, Τσιλούλης. Μαξεβανίδης σηκώνει την μπάλα για τον Ντάουντα. Ο Ρόζε έχει καλή θέση και απομακρύνει. Μπερτόγλιο γυρίζει, βλέπει. Σάντε Σίλβα είναι σε θέση φόρτωρα. Και αριστερά απλωμένος ο Μαντσίνι. Ιωάννου δεν περνάει αυτή η πάσα πλάγιο από τον Μαξεβανίδη. 10 νίκες φέτος ήδη ο Άρης, όσες πέτυχε πέρσι όλη τη σεζόν μαζί με τα playoffs. 34 βαθμούς πέρσι, έχει ήδη φέτος 33. Είπαμε, κάνει μια εξαιρετική σεζόν η ομάδα του Άκη Μαντζιού. Μαντσίνι, όμορφο τσίπημα της μπάλας, φάουλ του Μαξεβανίδη. Είδε εδώ και το φάουλ από τον δεξιό μπακ των γηπεδούχων. Μπρούνο Γκάμα δίπλα του Μπερτόγλιο. Περίεργο στήσιμο. Α, φεύγει ο Μπερτόγλιο. Απευθείας πάει ο Μπρούνο Γκάμα. Ο Βερούλης στη γωνιά του κόρνερ. Στο 11 η πρώτη στιγμή στο μάτς. Βερούλης στη γωνιά του. Παραχωρεί το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Τρεις παίχτες έχει εκεί κοντά ο Άρης, αλλά η μπάλα πάει στην περιοχή. Ο Δελιζήσης πήγε να δοκιμάσει ένα γυριστό. Σάντε Σίλβα. Σέντρα του Τζέγκο. Ροζ το ψαλιδάκι. Ο Μαντσίνι δεν προλαβαίνει. Out. Βρούλστ πάει για τον Μπαξεβανίδη. Πέρασε η μπάλα. Τώρα ο Μαντσίνι έχει μείνει αριστερά. Ο Σίλβα είναι δεξιά. Ο Γκάμα στη μέση και ο Μπερτόγλιο μπροστά. Ο Ιωάννου σε πλάγιο. Μαντσίνι δεν θέλει τη συγγνώμη του Μπεντινέλη. Είναι το φάουλ στον Σάσα και ακολούθησε αυτό εδώ για το οποίο εκνευρίστηκε ο Μαντσίνι. Ζήσης κάνει την 8η συμμετοχή του φέτος στο πρωτάθλημα με τον Άρη. Πάνω στον Ντομίνγκες, Μπρούνο Γκάμα κατεβάζει, ήρθε ο Φατιόν. Κολ. Τσιλούλης ρολάρει πάνω στον Ιωάννου και φεύγει. Δυνατά ο Δελιζήσης, πολύ ωραία του βαρετικό κόντρα. Ροζ, Βερισκάρης, Ιαμπάνης. Τζέγκο. Δελιζήσης, ελευθερώνει την ομάδα του, Σούντγκρεν. Ο
Μπερτόγλιο με πολύ γήπεδο μπροστά. Ανάμεσα στις γραμμές υποδέχεται την μπάλα. Ανοίγει στον Σίλβα. Γύρισμα χαμηλά για τον Τζέγκο, ο οποίος σουτάρει. Out. Στο 14. Εδώ νομίζω φάνηκε η έλλειψη ενός φορ περιοχής για τον Άρη, γιατί ήταν με πολύ καλές προοπτικές, με παραπάνω παίχτες και πολύ γρήγορα στην κόντρα, αλλά η πάσα έγινε εκτός περιοχής για ένα σουτ από τον Τζέγκο. Και το εντυπωσιακό είναι ότι όλες αυτές οι αλλαγές γίνονται στον Άρη. Εντυπωσιακό είναι, συνήθιο για μια ομάδα. Τώρα ο Σίλβα είναι αριστερά για παράδειγμα, γίνεται χωρίς καμία εντολή από τον πάγκο. Όλοι αλλάζουν αυτομάτως θέσεις μέσα στο γήπεδο. Ιωάννου Τζέγκο. Ροζ Γκάμα. Ωραία, ανεβάζει τον Ροζ, βγαίνει ο Καλισσίρ. Πλάγιο. Γυρίζει στη θέση του ο Γάλλος. Πλάγιο θα το εκτελέσει ο Σούντγκρεν. Πολλών μετά από 5 λεπτά στην αρχή του μάτς που κράτησε λίγο την μπάλα και κέρδισε και μονομαχίες, είναι σε παθητικό ρόλο. Εδώ και 7-8 λεπτά. Φατιών προστατεύει την μπάλα. Out. Και δώσει και φάουλο βοηθός υπέρ του Φατιών. Έτσι και δώσει μπάλα. Φεύγει out. Εδώ είναι 100η συμμετοχή του στην Super League. Έχει βάλει και 12 γκολ. Αλλά βέβαια, ωστόσο, για το δυναμικό του παιχνίδι, ο αμυντικός μέσος των γηπεδούχων Μπεντινέλη. Ξυπνιπάς, αλλά ο Τζέγκο αντιλήφθηκε. Γκάμα. Ωραία διαγώνια κίνηση. Χαμηλά με στην περιοχή, δεν θα μπει η μπάλα. Ο Μαντσίνη θα προλάβει και θα γυρίσει για να βγάλει ο Μπαξεβανίδης. Φερνάντεθ. Βιαστικά πάλι ο Τζέγκο. Πάγιο. Τζέγκο προστατεύει πάρα πολύ καλά τα δύο στόπερ του μέχρι στιγμής. Σάσα. Τζέγκο, Ροζ, Τζέγκο, Σίλβα, κακή πάσα, πλάγιο. Ψηλά η μπάλα, χωρίς λόγο, Φερνάντες την πήρε την κεφαλιά, την επόμενη ο Τζέγκο. Μπάλα θα κατέβει από τον, όχι βιάστηκαν, από τον Μπρουτσίτς, την ξανασήκωσε. Και δεν ζήσεις, την κατεβάζει ο Γκάμα. Επιτέλους Μπερτόγλιο. Καλή πίεση του Μπαξεβανίδη. Κερδίζει λίγο χρόνο για να στηθεί η αμυνά του. Σάσα. Σούντγκρεν. Γκάμα. Σίλβα περιμένει μπάλα, την πήρε. Γυρίζει. Σέντρα χαμηλά τα κουνάκι του Μαντσίνη. Κόρνερ ο Καλισσίρ. Μέσα στην περιοχή ο Απόλλων, μόνο ο Μπεντινέλη είναι εκεί στο ημικύκλιο και ο Κολ στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Όλοι οι υπόλοιποι χαμηλά. Πρωτοδοκάριο Ρόζα, αφήνει για την κεφαλιά του Μαντσίνη, αλλάζει πορεία η μπάλα από κοντά, η κεφαλιά Μπερτόγλιο, δεν μπορεί, γκολ. Ο Άρης παίρνει προβάδισμα με τον Ιωάννου στο 18. Χρειάζεται 3 μάτς για να πετύχει το πρώτο γκολ της καριέρας του με τη φανέλα του Άρη. Ο Νικόλας Ιωάννου βρίσκει την μπάλα σε κενή εστία και την προωθεί πέρα από την τελική γραμμή για να κάνει το 0-1. Κεφαλιά του Μαντσίνη, αλλαγή πορείας της μπάλας, χάλασε εντελώς την ισορροπία αμυντικά. Από όλα η μπάλα έχει περάσει καθαρά την τελική γραμμή. Προβάδισμα με τον γκολ του Ιωάννου. Ένα δεκάλεπτο Άρης είχε την μπάλα στα πόδια του, κέρδισε μάχες και κερδίζει
Και με λίγη τύχη, με μία κόντρα εδώ, η μπάλα καταλήγει στο Μπερτόγλιο. Δεν σκοράρει αυτός, αλλά το κάνει ο Ιωάννου για να βάλει τέλος σε αυτό το σερί τριών αγωνιστικών χωρίς γκολ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Ιωάννου, ο οποίος σκοράρει για πρώτη φορά μετά το Μάη του 19, όταν είχε σκοράρει σε ένα ντέρμπι στην Κύπρο ανάμεσα στο Αποέλ και τον Απόλλωνα Λεμεσού. Πάμε στον Αποστόλη Λάμπο. Στην προηγούμενη στατική φάση που είχε κερδίσει ο Άρης, τόσο ο κύριος Μάτζιος όσο και ο Γιώργος Χωριανόπουλος, ο βοηθός του, είχαν επισημάνει στον Ιωάννου ότι πρέπει να είναι αυτός που θα κινείται στο πρωτοδοκάρι. Κινήθηκε στο πρωτοδοκάρι, πέρασε η μπάλα, αλλά είχε μείνει εκεί, όπου πήγε μετά και βρέθηκε στην θέση για να σκοράρει. Του είπανε ότι αυτό θέλουμε από σένα, σε κάθε στατική να είσαι εσύ που θα πηγαίνει στο πρωτοδοκάρι. Γκάμα. Συγκλίνει, σουτάρει, το βγάζει ο Βερούλης εντυπωσιακά. Ο Μπερτόγλιο ξανά για τη δεύτερη μπάλα, διώχνει ο Φατιόν. Offside στον Μπερτόγλιο. Φοβερό σουτ από τον Μπρούνο Γκάμα. Όχι, κόρνερ τελικά. Δεν έδωσε offside. Στην αρχή έδωσε offside ο βοηθός και τώρα έχουμε κόρνερ. Δείτε εδώ. Η επέμβαση του Βερούλης έχει πάρει πάρα πολλά φάλτσα η μπάλα. Πολύ μεγάλη επέμβαση, κόρνερ. Τρίτο στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Χαμηλά στο πρώτο δοκάρι, ξανά. Out. Ντόπουλος. Κάποιες φωνές για χέρι. Δεν έχεις ο Μάτζιος. Και η προηγούμενη φάση. Έλα Γιώργο. Δυσαρεστημένος ο Γιώργος Παράσκος για τη φάση του γκολ, για τον τρόπο που αντέλασε η άμυνα και πιο συγκεκριμένα ο Καλυσσίρ, ο οποίος έπρεπε να βλέπει την πλάτη του, τις μπαλιές αυτές, και αυτό του επεσήμανε τώρα. Λάθη που βέβαια γίνονται, αλλά ο Παράσκος πάντα παιδιτικός, ήταν έξω φρονών αμέσως μετά την επίτευξη του γκολ των φιλοξενούμενων. Θεωρητικά η ομάδα του έχει το ύψος για να τα φέρνει πέρα απέναντι στον Άρη. Σε τέτοιες στιμένες μπάλες, αλλά μια κόντρα εδώ του χάλασε τα σχέδια περισσότερο και χάλασε και την ισορροπία όλων. Στα μετόπιστεν ο Μπρούτσιτς, ο Φερνάντεθ, το θέμα για τον Απόλλωνα δεν κρατάει την μπάλα και δεν μπορεί να πάρει ανάσες. Ο Άρης πιέζει ψηλά, τον δυσκολεύει πάρα πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας. Ο Τζέγκο, ό,τι περνάει από την τετράδα, θα έλεγα Σάσα, Μπερτόγλιο, Γκάμα και Σίλβα, ό,τι περνάει το σταματά. Και έχει βρει και ένα γκολ από τον Ιωάννου, ο οποίος γίνεται ο 11ος παίκτης που σκοράρει φέτος για τον Άρη. Τσιλούλης, πλάγιο. Μαξεβανίδης έχει δίπλα του Τσιλούλη, μπροστά τον Ντάουντα και κινείται και ο Μπεντινέλη εκεί. Στο Βραζιλιάνο πάει, ψηλά η μπάλα. Καμία τύχη ο Μπεντινέλη με το Δελιζήσι, μακριά ο Μαντσίνη. Το γκέλ της μπάλας ο Καλυσσίρ. Ψηλά. Φατιώνει στο έδαφος. Σίλβα πήγε να βγάλει μια ωραία παλιά για τον Γκάμα. Μαντσίνη. Τζέγκο. Μπερτόγλιο έχει δει το Σούντγκρεν και τον ανεβάζει στην επίθεση και το Σουηδό. Σίλβα τραβάει από την περιοχή τον Καλυσσίρ. Στον άξονα κάνει κίνηση ο Τζέγκο και φεύγει τώρα στον κενό χώρο. Γι' αυτό είναι η πάσα. Μαζεύει και γυρίζει την μπάλα άσχημα. Out. Ένα replay που μόνο ο Παναγιώτης Αρτζόγλου θα μπορούσε να βρει. Φανταστικό. Για να δείτε το 1-0 του Άρη. Έλα Αποστόλη. Σε Σάσα και Τζέγκο για κάτι τέτοιες περιπτώσεις που παίζουν γρήγορα και έξυπνα την μπάλα επέκταση του Απόλλωνα, ο κύριος Μάζιος ζητά συνεχή τη σκέψη στην οργάνωση του παιχνιδιού σε αυτούς τους δύο και συνεχή κίνηση χωρίς μπάλα από Μπερτόγλιο, Μπρούνο Γκάμα και Σίλβα. Είναι τα δύο στοιχεία τα οποία επισημαίνει περισσότερο ως τώρα ο κύριος Μάζιος στο παιχνίδι και αφορούν τους παίκτες που αγωνίζονται στη μεσαία γραμμή, τους δύο αμυντικούς χαφ και τους τρεις μεσοεπιθετικούς.
ξέρω σε τι ποσοστό κινούνται οι μεταβιβάσεις του Απόλλωνα στο παιχνίδι, αλλά είναι αρκετά πρόσεκτοι οι παίκτες του Γιώργου Παράσχου και κάνουν πάρα πολλά λάθη και γρήγορα χάνουν την μπάλα και δεν έχουν τρόπο ούτε να πλησιάσουν την περιοχή του Σιαμπάνη, ούτε και τρόπο να πάρουν ανάσες και να σκεφτούν καλύτερα. Γενικά πάντως το πρωτάθλημα μπορεί να έχει την τρίτη χειρότερη επίδοση σε ποσοστό στις μεταβιβάσεις, με 70% μόλις, και σήμερα αυτό δεν τον βοηθά. Ιωάννου Γκάμα Ροζ Τζέγκο Σουντγκρέν Σίλβα Φατιόν. Υποπίεση από τον Σίλβα. Δυνατά ο Τζέγκο. Φάουλ νωρίτερα από τον Σίλβα. Έλα Γιώργο Αργυρόγλου. Υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού. Το αντιμετωπίζει ο καινούργιος ο Καλισίρ. Γι' αυτό θα γίνει αλλαγή σε λίγο. Έδωσε εντολή στο Βιτλί να σηκωθεί για ζέσταμα ο Γιώργος Παράσκος. Αν περάσει στο αγωνιστικό χώρο ο Βιτλής, θα πάει στα άκρα. Ο Μπρούσης θα περάσει στα στόπερ. Και τώρα, και το λέει και στον πάγκο τώρα, ναι. Ο Καλισίρ γύρισε τώρα. Ρωτήθηκε από το βοηθό του κυρίου Παράσχου και είπε ότι θέλει αλλαγή. Μπαξεβανίδης πίσω. Προφανώς ξέρει καλύτερα. Κάτι το δυσκολεύει στο αριστερό πόδι, αν έχω καταλάβει καλά, το οποίο έχει και ταινίες επάνω, έτσι κι αλλιώς. Φατιών. Καλσίρ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τον κορονοϊό το Δεκέμβρη, στις αρχές του Δεκέμβρη, σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος σε μια συνέντευξή του. Από τον πάγκο του λένε να πέσει κάτω. Έλα Γιώργο. Θα γίνει πιο επιθετικός από όλον με την είσοδο του Βιτλή. Στα προγράμματα και το Τζαμπούρι, έκανα λάθος. Έχει και το Τζαμπούρι, αλλά ο Βιτλής είναι πιο επιθετικός. Είναι ένας παίκτης στα παιχνίδια βέβαια που έχει παίξει σαν αλλαγή, που έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Προωθείται συχνά. Αυτό θέλει βέβαια και ο Παράσχος τώρα, να ψάξει τον κόλπο της σοφάρισης. Δεν μπορεί να κλειστεί πίσω. Γι' αυτό και προτιμά τη λύση αυτή. Πολύ γρήγορα λοιπόν. Μια αλλαγή ξοδεύεται για τους γηπεδούχους. Ο Άντρε Καλισίρ θα φύγει από το μάτς και θα μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Βασίλης ο Βιτλής για την 7η συμμετοχή του φέτος, την 4η ερχόμενος από τον πάγκο. Έλα Γιώργο. Όπως μας πληροφορεί ο κ. Πισκοπάκης, ο γιατρός της Ελαφράς Ταξιαρχίας, χτύπημα στο τετρακέφαλο έχει ο νέος, ο Καλισίρ. Προσπαθεί να συνεχίσει κιόλας με τους ανθρώπους του Απόλλωνα, Ντομίνγκες εκεί. Για να δούμε. Εδώ είναι μια φάση νωρίτερα που απομακρύνει την μπάλα και εκεί αρχίζουν οι ενοχλήσεις που τον οδηγούν σε πολύ λίγα λεπτά να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο και μπαίνει ο Βιτλής. Ντάουντα. Χάνει πολύ εύκολα την μπάλα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, φάουλο Φατιών. Ιωάννου στο Μαντσίνι. Μπερτόγλιο offside. Αν δεν κάνω λάθος, ο Απόλλων δεν έχει τελική προσπάθεια στο μάτς. Offside, σωστό. Δ
Βερούλστ. Ο Ντάουντα ζητά. Γυρίζει ο Βερούλστ σημαδεύοντας τον Πεντινέλη. Πέρασε η μπάλα, δεν πρόλαβε ο Τσιλούλης. Έχει αλλάξει πλευρά με τον Φερνάντεθ. Ντομίνγκες για τον Πεντινέλη με το Σούντγκρεν. Δεν έκανε καλή πρώτη επαφή. Χάνει λίγο χρόνο, απομακρύνει με το αριστερό. Με σιγουριά, μακριά, για να μην μπλέξει η ομάδα του. Και ο Μαντσίνη, μαχητικός, επίμονος, το πήρε το πλάγιο. Από τον Μπρούτσιτς, ο οποίος πλέον είναι το αριστερό στόπερ, και ο Βιτλής παίζει αριστερά στην άμυνα. Δυνατά πάνω στον Σίλβα, την πήρε την μπάλα. Κολ, ρολάρει ωραία. Και η πάσα του είναι ωραία, αλλά ο Ρόζ πολύ γρήγορα έχει καλύψει. Προβολή του Τσιλούλη, πλάγιο. Άρησε εκτός από τον γκολ, έχει άλλες μία-δύο στιγμές. Καλύτερη εκείνο το σουτ του Μπρούνο Γκάμα που έβγαλε εντυπωσιακά ο Βερούλστ. Κάθετα ο Μπεντινέλη, Ντάουντα γυρίζει. Πάσα για τον Φερνάντεθ, τον σταματάει ο Σιαμπάνης. Πλάγιο, πολύ γρήγορα έφυγε από τη γραμμή του ο Σιαμπάνης. Πρώτη μεγάλη στιγμή για τον Απόλλωνα. Με καλή κυκλοφορία. Για πρώτη φορά με πολύ ευκολία έφτασε ως εκεί. Σίλβα μακριά. Μαντσίνη πιο γρήγορος, πρόλαβε τον Ντομίνγκες, ήρθε ο Μπερτόγλιο, ανεβαίνει ο Σάντε Σίλβα, πρόλαβε ο Βιτλής. Χαμηλά, κολ, πλάτη ο Τσιλούλης πάνω στον Ρόζ, του πήρε την μπάλα ο Γάλλος, Τζέγκο. Προβολή, Μαντσίνη γλίτωσε από μια-δυο προβολές και φεύγει στην επίθεση ο Άρης, πάλι με τον Μαντσίνη, το σούτ το σταματάει ο Βερούλτς τώρα. Από τη μία εστία στην άλλη μέσα σε 44 δευτερόλεπτα. Μπρούτσιτς τώρα δοκιμάζει αυτό στον αριστερό του Αστράγαλο από τα τάκλινγκ που έφυγαν νωρίτερα. Ξαφνικά άνοιξε ο ρυθμός και ξαφνικά ο... έχει πάρα πολύ χώρος στο γήπεδο και για τις δύο ομάδες. Εδώ είναι η πρώτη φάση, η φάση του Φερνάντεθ είναι αυτή. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα φεύγει ο Σιαμπάνης και τον σταματά, και μόλις 44 δευτερόλεπτα μετά πάμε στην άλλη εστία για να δούμε την σπουδαία επέμβαση του Βερούλστ, δεύτερη στο μάτς, για να κρατήσει το 0-1. Σε κανονική ροή ο Μπρούτσιτς παραχωρεί ένα πλάγιο. Εδώ είναι ο Βερούλστ με τις τρεις αποκρούσεις μέχρι στιγμής στο μάτς. Έχει και το φάουλ του Γκάμα στο 11. Μπερτόγλιο. Κόντρες των Ευνοούν και είναι καλή η πάσα. Ο Σίλβα ήταν στην πλάτη της άμυνας, δεν πέρασε η μπάλα. Ο Φατιόν δυνατά βγάζει ο Μπρούτσιτς, πολύ παίχτη σε μικρό χώρο. Πίσω η μπάλα στο Βερούλστ και ο Βερούλστ μακριά σε πλάγιο. Μπερτόγλιο νομίζω είναι αυτός που είναι κάτω, ναι, και ζήτησε φάουλ. Το μαρκάρισμα του Βιτλή ζήτησε φάουλ. Πίσω η μπάλα στο Ροζ. Κρατάει η μπάλα και δίνει το ρυθμό που θέλει ο Άρης. Σιαμπάνης. Πέρασε η μπάλα, Γκάμα. Κακή πάσα, πήρε ο Βετλής. Αλλά είδατε, ο Σούντγκρεν βγαίνει πάνω στην μπάλα όμορφα. Μέσα στην περιοχή γυρίζει Μπερτόγλιο, δεν το πιάνει καλά. Ο Μπαξεβανίδης απομακρύνει. Βιτλής. Πάλο. Στην προβολή που έγινε από το Σούντγκρεν την ώρα που πήγαινε απομακρύνει ο Βιτλής.
Εδώ είναι το κλέψιμο του Σούντγκρεν και καλή η πάσα του, αλλά ο Μπερτόλιο δεν πιάνει γεμάτα το σούτ. Βερούλστ, 34 λεπτά. 0-1 από το 18 με τον Νικόλα Ιωάννου. Πλάγιο για τον Άρη. Και οι δύο προπονητές, τους δύο πάγκους, έχουν προπονήσει και τις δύο ομάδες στην καριέρα τους. Ο Άκης Μάτζιος απέναντι στον Απόλλωνα για έκτη φορά. Τρεις νίκες έχει και δύο ήττες. Το Μίγκες άργησε να πάει στην μπάλα. Τον πρόλαβε τον Μαντσίνη, του πήρε και το φάουλ. Λίστησε λίγο πάνω στον αγωνιστικό χώρο ο Ντομίνγκες από το μαρκάρισμα. Δεν σέβη και πολύ. Και εδώ αφού γίνεται το μαρκάρισμα, γλιστράει. Και αυτό είναι, δεν είναι ό,τι καλύτερο, να το πούμε έτσι. Και μια διάταση στο πόδι. Τέλος πάντων σηκώθηκε ο Βραζιλιάνος και φεύγει από την περιοχή. Μία φορά ως αντίπαλος σε αυτό το γήπεδο, ως προπονητής του Παθρακικού, έχει ιτηθεί με 3-2. Κολ ο Άκης Μάτζιος. Φερνάντεθ δεν έβγαλε σε πρώτο χρόνο τη σέντρα, σε δεύτερο χρόνο έκλεισε ο Δελιζήσης. Τώρα πάσες μέσα στην περιοχή, τα τελειώνει όλα αυτά ο Δελιζήσης απομακρύνοντας. Πλάγιο Ντομίγκες έστειλε την μπάλα καμιά δεκαπενταριά μέτρα μπροστά για να εκτελεστεί το πλάγιο. Τελικά από τη σωστή θέση ο Μπαξεβανίδης γεμίζει. Ιωάννου Φατιόν Άτσαλα, φάουλ πάνω στον Μπερτόγλιο. Δύο προπονητές αντιμέτωποι για 16η φορά στις καριέρες τους. Τρεις νίκες έχει ο Μάτζιος, 10 ο Παρασχός στα προηγούμενα 15 παιχνίδια. Σάσα, Σίλβα. Καλή άμυνα το Διτλή, το πήρε το πλάγιο. Κεφαλιά του Ντάουντα και άλλη μία για να βγάλει τον Τζιλουλή. Ωραίο Σούντγκρεν. Γκάμα φεύγει ταχύτατα αριστερά ο Ιωάννου. Σάσα, Γκάμα, Ιωάννου, Ντομίνγκες, Κολ. Δεν τον βοηθάει και ο αγωνιστικός χώρος, φάουλ νωρίτερα. Κάτι γίνεται με ένα παπούτσι, Γιώργο, δεν έχω καταλάβει. Ούτε και εγώ καταλάβει. Ένα παπούτσι, κάτι ακούσει και για ένα παπούτσι. Και τώρα γύρισε ο κύριος Παράσκος στο διετή, κάτι είπε για ένα παπούτσι. Ποιος ξέρει. Ντομίνγκες. Μπεντινέλη. Διαγώνια, μεγάλη παλιά για το Φερνάντεθ. Ο Ιωάννου υποπίεση, out. Εκείνες τις δύο φάσεις μέσα σε 45 δευτερόλεπτα δεν έχει γίνει κάτι άλλο στο μάτς. Εδώ και ένα 7 λεπτό. Φατιόν με το στήθος σαν κεφαλιά ήταν. Διώχνει ο Δελιζήσης. Μπρούτσιτς. Μπεντινέλη, ο οποίος βρίσκει ένα διάδρομο για να φτάσει στην περιοχή του. Μαζεύει την μπάλα ο Τζέκο και παίρνει ο Ροζ. Άλλος που έχει παίξει βέβαια πάρα πολλές φορές και δεξιμπακ. Προωθεί την μπάλα και πετάει για το Μαντσίνη. Η μπάλα βρίσκει στην πλάτη του offside, λέει ο βοηθός. Υπάρχει βέβαια μαρκάρισμα νωρίτερα και
έχει μείνει κάτω ο Ροζ. Εδώ είναι η πάσα, ο Μαντσίνι είναι εκτεθειμένος. Και εδώ είναι η προσπάθεια του στην αρχή με τον Πεντινέλη. Κατοχή της μπάλας. Ντάουντα πήρε την κεφαλιά, ο Τζέγκο παραχωρεί πλάγιο. Κακό κοντρόλ τον Φερνάντεθ, ο Άρης μπορεί να τρέξει με τέσσερις παίκτες. Κακή πάσα στο χέρι του Ιωάννου, φάουλ. Φτιάχνεται γρήγορα από τους παίκτες του Απόλλωνα. Δεν προλαβαίνει ο Τσιλούλης να περάσει από τον Ιωάννου, πλάγιο. Φερνάντεθ πάει πάλι αριστερά. Μπεντινέλη, κολ. Ρούτσιτς. Βιτλής. Μπεντινέλη φωνάζει να πάει μπάλα στον κολ, έγινε το λάθος. Σάσα. Σίλβα. Φαουλ ο Βιτλής. Γέμισμα για τον Μαντσίνι, ο οποίος θα προσπαθεί στα πλασάρια, ο Βερούλης θα τον σταματήσει. Υπάρχει offside. Και στο ημικύκλιο εκεί της μεγάλης περιοχής είναι το παπούτσι του Μαντσίνι, ο οποίος πλάσαρε με ένα παπούτσι και κρατάει το άλλο στο χέρι τώρα. Κρατάει στο χέρι και δίνει το παπούτσι ο Μαντσίνι. Γκάμα! Μέσα στην περιοχή γυρίζει την μπάλα, ο Μαντσίνι έχει πάρει το παπούτσι στο χέρι και συνεχίζει. Και επιμένει και το δείχνει. Τέλος πάντων, Μπεντινέλη. Κολ. Πρέπει να χάλασε κιόλας, δεν ξέρω, γιατί τρέχει κάποιος παίκτη. Το σουτ του Ντάουντα δεν περνάει από το Ροζ. Τρέχει άνθρωπος του Άρη, νομίζω στα αποδυτήρια. Και ο Μαντσίνι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει να έχει διαλυθεί το παπούτσι του. Και τώρα μιλάει με το διαιτή, του λέει να πέσει κάτω, ναι. Το έβαλε. Πάμε λίγο. Νάτος. Έλα, Αποστολή. Μιλάγανε όλοι από τον πάγκο του Άρη, ο τέταρτος, τον ενημέρωνε Διαμαντόπουλο. Ο διαιτητής του έλεγε ή κάτσε κάτω ή φάλε το παπούτσι ή θα βγεις έξω. Μάλιστα. Και το έβαλε και λέει δεν, μπορώ, δεν ήθελα να χαλάσει το ρυθμό του παιχνιδιού και έλεγε το ρυθμίζω, αφήστε με. Μάλιστα. Ο Μαντσίνι βγήκε στην πλάτη της άμυνας, αλλά η μπάλα πάει δεξιά στο Σούντγκρεν, ο οποίος πρόλαβε, γύρισε μακριά από τον Μπερτόγλιο. Ο Βιτλής δεν ήξερε ότι δεν πιέζεται, πλάγιο. Λοιπόν, εδώ το βλέπετε. Βοήθεια με το παπούτσι στο χέρι. Και σε όλη τη φάση μπήκε μέσα στην περιοχή ο Σίλβα, εντωμεταξύ η μπάλα στα χέρια του Βερούλστ. Τώρα επιστρέφει ο άνθρωπος του Άρη, αν δεν κάνω λάθος, από τη Φυσούνα. Έλα Γιώργο Αργυρογλού. Οι φωνές τώρα στον Βερούλστ, γιατί δεν επανέφερε γρήγορα την μπάλα. Θέλουν οι άνθρωποι της Ελευθερίας Κρατικής που βρίσκονται στον πάγκο να επαναφέρουν πιο γρήγορα την μπάλα, να παίζουν πιο γρήγορα με λίγα λόγια. Όσο ανεβαίνει ο ρυθμός, Γιώργο, το βοηθάει τον Απόλλωνα. Ασφαλώς. Φαίνεται ότι το γρήγορο παιχνίδι ταιριάζει στην ομάδα του Γιώργου Παράσχου. Κυκλοφορεί και καλύτερα την μπάλα, αλήθεια είναι στο τελευταίο διάστημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και χαλάει και η ισορροπία στην αντίπαλη άμυνα πιο εύκολα. Το ξεκίνημα ήταν πολύ κακό. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα. Παπούτσια ήρθαν, Αποστολή, έτσι. Ήρθαν ο άνθρωπος από το μπάγκο του Άρη, έχει φέρει τα παπούτσια. Ωραία. Στο χέρι. Νωρίτερα ήταν το παπούτσι του Μαρκ Φερνάντεθ σε μια μονομαχία με το Σούντγκρεν που φώναζε. Α, το βρήκαμε. Ναι. Αυτό είναι καλά το παπούτσι. Ναι, το φόρεσε κατευθείαν εκείνο, το φόρεσε. Ροζ. Άλλη μια φορά κουβαλάει την μπάλα αρκετά μέτρα. Σασά.
Ροζ επιστρέφοντας την ξαναπέρνει. Σούντγκρεν, ωραία ο Σάσα ελευθερώθηκε. Στον άξονα έχει τον Μπερτόγλιο, φεύγει αριστερά ο Ιωάννου, δίπλα του είναι ο Μπρουνο Γκάμα. Παίρνει την μπάλα. Μπερτόγλιο ξανά. Σούντγκρεν. Μπερτόγλιο. Έναν, δύο, τρεις, πήρε άλλη μια κόντρα. Όχι. Θα βγαίνει τέτα-τέτα να παίρνει και αυτή την κόντρα. Ιωάννου. Μπερτόγλιο. Ψηλά η μπάλα από τον Σάσα. Ιωάννου την πήρε την κεφαλιά. Μαντσίνη το τακουνάκι. Ιωάννου Μαντσίνη πάει απέναντι στον Σίλβα. Δίπλα του Γκάμα. Πάει να περάσει ο Σίλβα. Πέρασε. Έμεινε όρθιος. Ο Βερούλστ ξανά. Κόρνερ. Για την ώρα ο Βερούλστ κρατάει τον Απόλλωνα στο παιχνίδι. Για τον Μαντσίνη πέρασε η μπάλα. Κολ ανάμεσα σε δύο. Ο Ιωάννου φάουλ. Και κάρτα. Η πρώτη στο παιχνίδι. Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αρχίζουν να μετρούν. Εδώ το φάουλ του Ιωάννου που του στήχησε την πρώτη κάρτα στο μάτς. Ατιόν Μπρούτσιτς. Κολ. Μαξεβανίδης. Κολ. Για τον Τσιλούλη. Φάλτσα μπέρδεψαν και αυτόν και τον Ιωάννου. Η μπάλα φεύγει. Ντομίνγκες. Μπεντινέλη. Φατιόν. Μαγιάννη για τον Ντάουντα. Offside ο φορ του Απόλλων. Μπράβο Μάξι, μπράβο Μπέρτο. Βγάλ τους έξω. Σιαμπάνης γεμίζει. Ντομίνγκες εύκολα. Τζέγκο. Άργησε ο Σίλουα. Φατιόν πάρα πολύ δυνατά. Καρτά. Βλέπετε με πολύ δύναμη ο Φατιόν. Δεν σύμφωνη με την κάρτα. Το μάτς στη Super League. 53η κίτρινη κάρτα στην καριέρα του. Δεν είχε αποβληθεί ποτέ ο Φατιόν στη μεγάλη κατηγορία. Γκάμα. Ντάουντα. Ημίχρονο. Στο δοκάρι πήγε το σουτ του Τζέγκο για την ιστορία. Ο Άρης προηγείται 1-0 με την προβολή του Ιωάννου στο 18 με στημένη μπάλα, ενώ έχει κάνει πάρα πολλά σε κανονική ροή για να βρει τον γκολ από άλλες περιπτώσεις στο παιχνίδι. Το έχει βρει από μια στημένη μπάλα, δεν το έχει βάλει ο Μπρούνο Γκάμα σε αυτό το πολύ ωραίο πλάνο. Σκόρερ του είναι ο Ιωάννου, ο 11ος παίχτης που βρίσκει δίχτυα για τον Άρη φέτος. Ο Κύπριος είχε εύκολη δουλειά σε κενή εστία να προωθήσει την μπάλα πέρα από την τελική γραμμή. Στα δίχτυα δεν έφτασε ποτέ, αλλά η μπάλα πέρασε την τελική γραμμή για να πάρει προβάδισμα ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει αρκετές τελικές προσπάθειες. Ο Βερούλ σε 3-4 περιπτώσεις έχει κρατήσει τον Απόλλωνα στο μάτς. Ο Απόλλωνας από την πλευρά του έχει βρει μόνο μία μεγάλη ευκαιρία με τον Φερνάντεθ στο 30, χαμένο τέτα τέτ που έσωσε ο Σιαμπάνης στο μάτς. Όταν παίρνει ρυθμό
Βλέπουμε καλές στιγμές και από τις δύο ομάδες. Όσο ο Άρης έχει την κατοχή της μπάλας και την έχει σε όλο το πρώτο ημίχρονο, δίνει το ρυθμό του, είναι η ομάδα που έχει την ποιότητα, την ταχύτητα συμμεταβιβάσει και την κίνηση μακριά από την μπάλα για να δημιουργεί προβλήματα. Θα δούμε τον γκολ. Η κεφαλιά του Μαντσίνη και η κόντρα αλλάζει τα πάντα σε αυτή τη φάση. Ο Ιωάννου από κοντά, μπάλα περνά την τελική γραμμή πριν διώξει ο Βερούλς, που κάνει τα πάντα για να κρατήσει τον Απόλλωνα στο παιχνίδι. 0-1 το ημίχρονο στο Γεώργιος Καμάρας. Ο Άρης είναι μπροστά στο σκορ απέναντι στον Απόλλωνα. Ο Άρης που είναι η μοναδική ομάδα φέτος που όποτε έχει προηγηθεί δεν έχει χάσει ούτε έναν βαθμό στο πρωτάθλημα. Αυτά είναι τα στατιστικά. Με αυτά σας αφήνουμε, επιστρέφουμε σε λίγο. Έλα, Γιώργο. Τα άκουσαν εντός εισαγωγικών οι παίκτες του Γιώργου Παράσκου από τον προπονητή. Δεν είναι ευχαριστημένο σίγουρα, γιατί είναι καλό το πρώτο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα ζήτησαν να διορθώσουν κάποια πράγματα στο παιχνίδι, να πιέσουν περισσότερο και πιο ψηλά, να προσπαθήσουν να κλέψουν μπάλες, να φτάσουν να πετύχουν ένα γκολ, να μπουν ξανά μέσα στο παιχνίδι. Όσο πιο κοντά είναι στην περιοχή του Άριο Απόλλωνας, τόσο καλύτερος μοιάζει. Πίσω του λείπει ο Λυσγάρας, έχασε τον Καλισσίρ. Ο αριστερός του μπακ έχει γίνει αριστερός στόπερ και παίζει ο Βιτλής. Αριστερό μπακ δεν είναι η καλύτερη δυνατή τετράδα στα μετώπιστεν και ο Βερούλς για την ώρα έχει κάνει ό,τι μπορεί για να μείνει η ομάδα του στο παιχνίδι. Ο Βέλγος κάνει εξαιρετικό μάτς. Κολ. Ντομίνγκες και Μπρούτσιτς. Βιτλής απλωμένος στη γραμμή αριστερά. Μπρούτσιτς γεμίζει με μια μεγάλη παλιά όπου κατεβάζεται Λιζίσης εύκολα και παίρνει ο Τζέγκο. Μαντσίνη με τη μία τσιμπάει για τον Γκάμα. Τρέχει ο Μπρούτσιτς να καλύψει. Αλλάζει κατεύθυνση ο Γκάμα και σουτάρει out. Στο 46, 35 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Έλα, Αποστόλη. Ο κύριος Μάτζιος κατά τη διάρκεια της ανάπαυλα ζήτησε από τους παίκτες του να είναι πιο αποτελεσματικοί. Όταν φτάνουν στο στόχο, να μην σπαταλήσουν άλλες ευκαιρίες, να βάλουν ένα γρήγορο γκολ για να διαχειριστούν το μάτς. Καθώς είναι πολλά τα παιχνίδια, θέλει να έχει τους παίκτες του στην καλύτερη δυνατή ενέργεια για όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια που έχει η ομάδα μπροστά της. Από εκεί πέρα, επειδή ρώταγες για γούρια στο pre-game, να σου πω ότι. Αφού το είπε, δεν φταίω εγώ. Ναι, το είπε. Αλλά και στον Άρη έχουν τα δικά τους, καθώς είναι σήμερα το 5ο μάτς στη φετινή σεζόν που σκοράρει η ομάδα στο 18ο λεπτό. Μετά από το μάτς με τον Πανετολικός, Λάρισα, Βόλος, το μόνο στο Βικελίδης και Όφη στο Ηράκλειο. Τα κέρδισε. Πώς? Τα κέρδισε. Αυτά τα ξέρεις εσύ. Δεν τα θυμάμαι. Όχι, κάτσε τώρα. Βάζει να ψάχνω τώρα. Όφη κέρδισε. Ναι. Βόλο κέρδισε. Ναι. Πανετολικό εκτός έδρας. Κέρδισε. Κέρδισε. Και ΑΕΛ. Κέρδισε. Όλα. Ναι. Να. Να και το στατιστικό από το Βουσελάκ. Όπως θέλεις, ευχαριστούμε. Και περίμενε να σου το είχε. Κάτσε, έχει φάουλ. Α, ναι. Μπεντινέλη εκτελεί. Ψάχνει απέναντι τον Ντομίνγκες. Την πήρε την κεφαλιά. Ούτα. Δεν προλαβαίνει. Out. Έλα, Αποστόλη τώρα. Και αυτό γιατί όταν κέρδισε το κόρνερ ο Άρης στη φάση του γκολ φώναξαν από τον πάγκο της ομάδας. Παιδιά, πάμε, εδώ είναι το γκολ μας. Φώναξε τόσο ο κύριος Νιαρχάκος όσο και ο Νίκος Αμανατίδης, ο γυμναστής της ομάδας. Το 18 λοιπόν, έτσι. Το 18, το λεπτό του Άρη. Το λεπτό του Άρη. Ευχαριστούμε, Αποστόλη. Πάμε στο Γιώργο Αγιώλου. Πίεσα από τον Παναγιώτη Κουτσίδη, τον συνεργάτη του Παράσκου, στον Παξεβανίδη, να ακολουθεί μέχρι τον άξονα τον Μπρούνο Γκάμα. Ναι, έχει ένα ρίσκο αυτό, αλλά αν δεν ρισκάρει κιόλας ο Απόλλων δεν θα καταφέρει κάτι. Γιατί είναι αρκετά κινητική η τριάδα και του δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα σε μια άμυνα που είπαμε είναι δοκιμαστική. Δεν νομίζω να έχουν ξαναβρεθεί αυτοί οι τέσσερις μαζί στο γήπεδο. Τσιλούλης γυρίζει κοντά στον Σιαμπάνη που θα μαζέψει. Τζέγκο, Μαντσίνη, Ροζ, Παόλο Βιτλής. Παρατηρήσεις στον μπακ του Απόλλωνα. Για την αντίδρασή του μετά το σφύριγμα, τα άκουσε από το ιετή. Σούτγκρεν, Μπερτόγλιο. Ωραία το τρίγωνο με τον Σάσα. Ο Μαντσίνη γυρίζει χαμηλά. Ο Σάσα μέσα στην περιοχή αργεί να εκτελέσει. Κόντρα, κόρνερ.
Όλα καλά μέχρι την ώρα της εκτέλεσης για τον Άρη. Δείτε εδώ, έχει αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα πόδια η μπάλα. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Καταλήγει στον σας ο οποίος άργησε και έδισε ένα κόρνερ. Πέμπτο στο μάτς. Εκτελεσμένο με πάσα μέσα στην περιοχή για τον Μπερτόγλιο. Άργησε κι αυτός και βγάζει την μπάλα out. Έλα, έλα. Στο 50. Αποστολή. Παρατηρήσεις για την ομάδα του Απόλλωνα, καθώς δεν υπάρχει παίκτης με περιβραχιόνιο αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Απόλλωνα. Το ζήτησαν από τον τέταρτο οι άνθρωποι του Άρη, νομίζω ενημερώνει τώρα τον κύριο Διαμαντόπουλο. Δεν φορά δεν ζήσει. Ο Πετινέλη. Α, του Απόλλωνα. Από τον Άρη έκαναν την επισήμανση ότι η παίκτης του Απόλλωνα δεν φοράει περιβραχιόνιο. Μπερτόγλιο. Σίλβα. Και χώρο είναι πλάγιο. Τώρα ενημερώνει τον Πεντινέλη και αναζητείτε το περιβραχιόνιο. Μπερτόγλιο δεν έκανε καλό κοντρόλ και ο Φερνάντεθ επίσης δεν απομακρύνει σωστά. Κεφαλιά δεν περνάει από τον Μπρούτσιτς. Σίλβα. Μια δύσκολη τρίπλα. Χωρίς φάουλ ο διαιτητής. Ντομίνγκες. Διτλής υποπίεση από τον Σίλβα. Κόντρα. Πλάγιο για τον Άρη. Συνεχίζει να δυσκολεύεται ο Απόλλων να κυκλοφορεί στην μπάλα, να την δώσει στον Πεντινέλη κυρίως, ο οποίος έχει τις περισσότερες ιδέες. Ένα σουτ του Σάσα, εύκολο για το Βερούλστ. Μήλος παίζει γρήγορα και πολύ δυνατό βολέ για τον Ντάουντα που είναι στην πλάτη της άμυνας και είναι δυνατός, αλλά ο Ρος πρόλαβε, μπήκε μπροστά του, offside στον επιθετικό των γηπεδούχων. Ο Ροζ απομάκρυνε ο Μπρούτσιτς, κεφαλιά προς τα πίσω, αλλά ο Μαντσίνι δεν το αντιλήφθηκε. Μαζεύει ο Βερούλστ. Ντομίνγκες. Τσιλούλης. Ωραίο Ιωάννου. Φάουλ, λέει ο διαιτητής. Έχει πάρει πολύ λίγα πράγματα από τους τρεις παίκτες πίσω από τον Ντάουντα. Ντομίνγκες σκέφτεται τη μεγάλη παλιά, την κάνει ο Φερνάντες. Δύσκολα να πάρει κάτι από το Σούντγκρεν. Έλα Γιώργο. Ναι, και τα παράπονα από τον Γιώργο Παράσχο για τον Τόμας Μπετινέλη. Δεν θέλει να βρίσκεται σε αυτό το χώρο, στο χώρο της μέσας γραμμής. Αλλά να παίζει πιο προωθημένα. Αυτό το επεσήμαναν. Δεν είναι θέση σου. Την μπάλα πρώτα, γιατί ναι. Αυτό είναι το δύσκολο βασικά. Ναι, το δύσκολο είναι να φτάσει μπάλα και σε αυτόν αλλά και στον Ντάουντα. Δεν φτάνει, αυτή είναι η αλήθεια. Φερνάντεθ. Μπρούτσιτς. Ο Βερούλστ. Ντρίπλα ωραία στον Μαντσίνι. Κολ. Έχει χώρο να κουβαλήσει την μπάλα. Τη μεταφέρει δεξιά. Ωραία συνεργασία εδώ. Δεν φτάνει μπάλα στον Ντάουντα. Ο Σούντγκρεν με τα αριστερό υποπίεση από τον Φερνάντεθ θα απομάκρυνε. Φαουλ. Με το σώμα ο Μπαξεβανίδης. Εδώ. Τώρα φοράει το περιβραχιόνιο. Ο Μπεντινέλη έχει πάει απέναντι και το πήρε. Σιαμπάνης γεμίζει. Πατιόν. Μπρούνο Γκάμα. Πλάγιο. Μια λύση είναι βέβαια ο Μπεντινέλη για τον Απόλλωνα να γυρίσει πιο πίσω για να βρει περισσότερο την μπάλα, αλλά
Δεν τον θέλει ο Γιώργος Παράσχος πίσω, οπότε... Είναι δύσκολο να φτάσει μπάλα και σε αυτόν, και στο Φερνάντεθ και στο Τζιλούλη, που από τους τρεις ίσως να είναι αυτός που έχει πάρει τις περισσότερες μπάλες για τους γηπεδούχους. Πλάγιο με τον Μπαξεβανίδη. Ψηλά η μπάλα. Πυρού Μπαξεβανίδης, Φατιόν. Ντομίνγκες, ψηλά και μακριά. Μπάουντα πήρε το φάουλ από το Δελιζίση. Μπεντινέλη. Τσιλούλης. Ανέβηκε ο Φατιόν στον άξονα, φάουλ από τον Ιωάννου. Έλα Γιώργο. Γκολ. Λογικό να θέλει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες ο Αργεντινός. Αυτό θέλει ο Παράσχος από τον ποδοσφαιριστή. Γκολ που θα εκτελέσει το φάουλ τώρα ο Αργεντινός. Στο 55 δεν πήρε αρκετό ύψος η μπάλα. Φεύγει εύκολα από τον Ιωάννου. Βιτλής προς τα πίσω. Μαντσίνι πρεσάρι. Ήρεμα ο Μπρούτσιτς. Βιτλής. Φερνάντεθ. Ντομίνγκες τον ταλαιπωρεί. Κοιτάει την μπάλα μπροστά ο Βραζιλιάνος. Καλύπτει ο Σούντγκρεν. Ήρθε και ο Ροζ. Πλάγιο με τον Απόλλωνα. Βιτλής προς τα πίσω. Μπρούτσιτς. Βιτλής. Σέντρα του απευθείας out. Κόρνερ δίνει ο διαιτητής. Πρώτο για τον Απόλλωνα. Εκτελεί ο κολ. Καλό ύψος. Πρώτου Ντάουντα ο Ιωάννου. Γκάμα πρόλαβε. Σίλβα με ρίσκο προς τα πίσω. Σάσα. Παραχωρεί ένα πλάγιο. Ήταν δύσκολη στιγμή, γιατί αν έχανε την μπάλα ήταν πολύ υπέρχο στο Απόλλωνα. Κολ. Βιτλής πίσω. Μπρούτσιτς. Βιτλής. Ντομίνγκες. Ανεβαίνει η άμυνα του Άρη. 20-25 μέτρα από την περιοχή. Βερούλστ έχει λίγο χώρο. Παίρνει μερικά μέτρα και γεμίζει. Ελιζήσεις. Γκάμα. Πολύ ψηλά η άμυνα του Απόλλωνα. Να την παλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Μπερτόγλιο. Πήγε να περάσει από τον Ντομίνγκες, ο οποίος προλαβαίνει το κόρνερ και παραχωρεί πλάγιο. Παίζει αρκετά ψηλά την άμυνα του. Στην προηγούμενη φάση ο Απόλλων λίγο έλειψε να στοιχήσει στην ομάδα του Γιώργου Παράσχου. Μάκρυνση με πάρα πολύ ύψος. Κατεβάζει ο Σάσα. Γκάμα. Ξανά για τον Πορτογάλο. Σέντρα. Πρώτου Σάντε Σίλβα. Κόρνερο Βιτλής. Κόρνερ που θα εκτελέσει ο Μαντσίνι. Καλή εκτέλεση είναι, αλλά ο Ντομίνγκες πιο ψηλά από όλους βγάζει. Μπνογκάμα, άψογο κατέβασμα. Αποφεύγει και δύο παίχτες. Βλέπει και την παλιά στο Σάντε Σίλβα. Βιτλής προς τα πίσω, μαζεύει ο Βερούλης. Έχει να παίξει με τον Ντάουντα, ο οποίος έχει βγει στα άκρα και τον βοηθά. Ο Βιτλής, ο οποίος πήρε εσωτερικό διάδρομο. Έχει τρεις παίχτες απέναντι ο Απόλλων. Αλλά ο Ντάουντα καθυστερεί. Μπρούτσιτς, Φατιόν, Κολ,
Μπρούτσιτς. Βιτλής δεν έπαιξε με τον Μπεντινέλη. Μπεντινέλη αρκετά προβληματισμένος και ο ίδιος. Ο Βερούλης θα τον ψάξει. Βιτλής με το κεφάλι στο Σούντγκρεν. Σηκώνει την μπάλα ο Σάσα. Ο Βιτλής απομακρύνει. Εκεί που είναι ο Τσιλούλης, έβαλε πλάτη τον Ιωάννου, την πήρε την κεφαλιά ο Κύπριος, μαζεύει ο Γκάμα, άργησε ο Τζέγκο, ο Σάσα στην κόντρα, πήρε την μπάλα ο Κολ, ανοίγει στον Μπεντινέλη. Τρέχει τον Σούντγκρεν, ο οποίος με το κορμί προσπαθεί στο έδαφος ο Μπεντινέλη, out. Γιατί θεωρεί ότι έψαξε το φάουλ ο παίκτης του Απόλλωνα και δίνει out. Εξήντα λεπτά στο μάτς. Το συζητάμε τη Σούντγκρεν ο Μπεντινέλη. Δυο τους τα βρήκαν με χαμόγελο. Φατιώνει την κεφαλιά, Φερνάντεθ. Μπεντινέλη. Τα κουνάκι πάνω στο Σούντγκρεν. Σάσα. Γκάμα. Ιωάννου. Έρχεται στην ευθεία του ο Μαντσίνη να τον βοηθήσει. Ο Ιωάννου πάει εσωτερικά με τρεις. Τα έβαλε, δεν τα κατάφερε. Κολ. Πάει να μπλέξει, έμπλεξε, την έχασε την μπάλα. Με φάουλ. Λέει ο διαιτητής. Κολ. Ντάουντα. Έχει κάνει 6 φάουλ στο μάτς. Απομακρύνει σε πλάγιο τώρα. Κολ ξανά. Αυτό το έδωσε ο φαουλιτής. Βιτλής. Μπρούτσιτς. Αποφασίζει να πάρει μέτρα και αυτός. Έχει πιστοχωρήσει λίγο ο Άρης. Φατιών πάει απέναντι. Ωραία παλιά. Ντάουντα. Παξεβανίδης. Δεν έχει βοήθεια κοντά. Το πήρε το πλάγιο ο Δελιζήσης. Αποστόλης Λάμπος. Κάτσε αντί Σίλβα. Η πρώτη αλλαγή. Κάτσε και άκουσα θα σου πω. Κάτσε αντί Σίλβα. Η πρώτη αλλαγή του Άρη. Καλό. Με τον Κάτσε ουσιαστικά να πλαισιώνει πλέον Σάσα και Τζέγκο. Λίγο πιο μπροστά του θα παίξει. Και ο Μπερτόγλιο θα μετατοπιστεί αριστερά εκεί όπου κινείται τώρα ο Σίλβα. Φυσικά με συνεχή κίνηση χωρίς μπάλα στα μεσοδιαστήματα και να συγκλίνει προς τον άξονα. Μπερτόγλιο με τον Φατιόν κρατάει ο Αργεντινός. Δύσκολη πάσα πήρε ο Βιτλής. Ψάχνει τον Φερνάντεθ. Υποπίεσε από το Σούντγκρεν, άντεξε ο Ισπανός, κράτησε, ήρθε και ο Τζέγκο. Δύο δύσκολους αντιπάλους, την έχασε την μπάλα, πλάγιο από το Βιτλή. Έλα γύρω Αγιρόγλου. Να πιέσουν και να μείνουν πιο ψηλά. Αυτό ζητώ απαράσπως. Κάτσε στο γήπεδο για να γεμίσει λίγο ο άξονας. Θα πάρει τη θέση του Σίλβα. Σάσα, Φατιόν, Τσιλούλης, Τζέγκο, κακή πάσα, Ντομίνγκες. Ανάμεσα σε δύο την έχασε την μπάλα. Η κόντρα παίρνει ο Μπαξεβανίδης, πολύ σημαντική. Και ωραία γυρίζει στον άξονα για τον Ντάουντα. Έχει πολύ χώρο ο Κολ. Μπεντινέλη φεύγει προς την περιοχή. Ο Κολ δεν του βγάλε την μπάλα. Αποφεύγει τον Κάτσε. Αλλάζει την μπάλα με τον Ντάουντα. Ανοίγει δεξιά. Μπαξεβανίδης γυρίζει χαμηλά. Διώχνει ο Δελιζήσης. Καλύτερα αυτά από τον Απόλλωνα. Αλλά επειδή δεν νομίζω ο Αποστόλη να έχει δοθεί εντολή για να γυρίσει πίσω, ο Άρης είναι 10-15 μέτρα σίγουρα πιο πίσω η ομάδα του Άκη Μάτζιου. Είναι κάτι που είναι από τους παίχτες έχει γίνει, έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω.
Κεφαλιά του Ντάουντα, ο Ροζ ψηλά. Ντάουντα άλλη μια κεφαλιά. Δελιζής και Ροζ προσπαθούν μακριά. Ο Μπερτόγλιο. Μπρούτσιτς πίσω στο Βερούλστ. Και μια και η αλλαγή του Κάτσε. Νομίζω Μπρούτσιτς, όχι δεν μπορείς, και η αλλαγή του Κάτσε έχει περισσότερο αμυντική λογική παρά λογική του ρίσκου ψηλά. Σάσα Γκάμα Ιωάννου. Κάτσε πάντως που κινείται αρκετά ψηλά. Ιωάννου βρίσκει χώρο και αφού βρίσκει χώρο κόντεψε να φτάσει ως την περιοχή. Φατιόν Φερνάντεθ, πάρα πολύ γήπεδο. Έρχεται ο Βιτλής δίπλα του εξωτερικά. Έχει τρέξει όλο το γήπεδο και βγάζει σέντρα στην κίνηση. Πολύ δύσκολο. Τα ακούει νομίζω και από τον Παράσχο. Αλλά έχει τρέξει, ναι, Γιώργο, πες το. Βγάλτε πιο σωστά. Έχει τρέξει 50 μέτρα περίπου. Και πήγε στην κίνηση να βγάλει μια σέντρα πολύ δύσκολη και μακριά από την περιοχή. Μπερτόγλιο δεν μπόρεσε να κατεβάσει. Φερνάντεθ θα αφήνει την παλαβή πλάγιο. Κιτόκο και Μουνιέ έρχονται στον πάγκο για τους υπεδούχους. Βιτλής παίχτης για το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ντομίνγκες παίρνει θάρρος και αυτός και περνάει το κέντρο για να βγάλει διαγώνια παλιά στον Μπεντινέλη. Δύσκολα με τον Σούντγκρεν. Το πήρε το πλάγιο πάντως ο Βραζιλιάνος και έρχεται ο Βιτλής. Τον διώχνει. Στον Μπεντινέλη εκτελεί. Κολ. Άργησε. Πλάγιο Μαντσίνη. Ο Μαντσίνη που είναι ο πιο προθυμένος για τους φιλοξενούμενους είναι 15 μέτρα κάτω από το κέντρο. Έλα Γιώργο. Ο Τόμας Μπετινέλη και ο Φατιόν θα φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο για να μπουν ο Κιτόκο και ο νέο πρόσωπο. Αλλάζει, ναι, όχι η σχήμα, πρόσωπο αλλάζει. Έχει βγάλει και τη φόρμα του. Φάουλ. Τώρα κάρτα στον πάγκο του Απόλλωνα. Ναι. Μαντσίνη δύσκολα κατεβάζει, τα κατάφερε όμως. Μπερτόγλιο. Κάτσε, μπήκε στην περιοχή ο Μπερτόγλιο για το Μαντσίνη, δεν προλάβε. Πλάγιο, έλα Γιώργο. Ο Τσιλούλης θα πάει σαν δεύτερος φορ. Ο Μια θα πάει στα πλάγια. Αυτό άκουσα να μεταφέρει ο συνεργάτης του Γιώργου Παράσκου. Και φρεσκάρισμα στο κέντρο με τον Κιτόκο αντί του Φατιόν. Φατιόν την πήρε την κεφαλιά εδώ. Και άλλη μια μονομαχία ψηλά. Πήρε το φάουλ και τώρα οι αλλαγές. Φεύγει ο Μπεντινέλη και θα φύγει και ο Φατιόν όπως είπαμε. Τώρα ενημερώνεται ο Τσιλούλης για το που πρέπει να παίξει. Ο Μπεντινέλη ψάχνει που να δώσει το περιβραχιόνιο. Θα το δώσει στον Κολ. Μουνιέ και Κιτόκο στο γήπεδο. Λυζήσεις μακριά. Όντως Γιώργο, όλοι καινούργοι πρέπει να είναι στο γήπεδο. Όλοι καινούργοι, αυτό έλεγα. Όλοι καινούργοι, όλοι φετινοί είναι. Σωστά, και δεν υπήρχε κάποιος να πάρει το περιβραχιόνιο. Έπρεπε κάποιος να το πάρει. Και το πήρε ο Κολ, μετά από εντολή από τον πάγκο.
Ο Κάτσε στον Σούντγκρεν, Βιτλής γεμίζει, Τζέγκο μακριά. Γκάμα δεν πρόλαβε, πήρε ο Μπαξεβανίδης, ο Τζέγκο απρόσεκτα, πλάγιο. Βλέπει κανείς λίγο ο άγχος της μεταβιβάσης των φιλοξενούμενων στα τελευταία λεπτά. Κιτόκο πέρασε, πρόλαβε να μοιράσει για τον Ντάουντα, επίσης πρόλαβε, δεν έχει ανέβει ο Μπαξεβανίδης. Κολ Ντομίνγκες. Τώρα ο Μπαξεβανίδης ήθελε να τον βρει ο Μουνιέ και να τον ανεβάσει πριν, αλλά δεν έχει ανέβει. Κολ πάσαμε ρίσκο από τον Μπρούτσιτς, δεν πέρασε. Κάτσε, κοιτάζει πίσω, αν κοιτάγει μπροστά θα βλέπει τον Μπερτόγλιο που είχε φύγει. Σιαμπάνης, Γκάμα, όχι δεν μπορέσε, ο Μπαξεβανίδης πήρε την κόντρα. Μουνιέ γυρίζει, κόντρα ευνοεί τον Ντάουντα, διότι τους μαζί βοήθησαν πέρσι τον Πανετολικό να μείνει στην κατηγορία. Ντάουντα, Μουνιέ, αλλάζουν την μπάλα, κόβει ο Δελιζήσης. Σάσα, Μαντσίνι, τρέχει τον Μπρούνο Γκάμα, θα προλάβει μπροστά τον Ντομίνγκες. Βγαίνει πρώτο δοκάριο Μπερτόγλιο να πάρει την μπάλα, με κόντρα με τον Κολ βγαίνει χαμένος. Κανείς δεν κάνει κίνηση να βοηθήσει τον Κολ. Ο Μουνιέ είναι εκεί στα άκρα, ο Μπαξεβανίδης με ρίσκο για τον Ντάουντα, ψηλά ο Τζέγκο και άλλη μια κεφαλιά, άλλη μια από τον Κολ, άλλη μια από τον Δελιζήση. Κιτόκο, Μπρούτσιτς, Βιτλής, Ντομίνγκες, Κιτόκο, Φερνάντεθ μένει διαγώνια κοντά του, την πήρε την μπάλα, αλλάζει με τον Τζιλούλη, ο οποίος δεν μπορεί να ρολάρει πάνω στον Ροζ, βγάζει ο στόπερ του Άρη, αλλά η παλιά του δεν έχει τύχει. Μπρούτσιτς, Κολ, γυρίζει, σε λίγο θα κάνει αλλαγές και ο Άρης. Κολ, Τζιλούλης, Κιτόκο, Κολ, απέναντι τώρα έχει ανέβει ο Μπαξεβανίδης. Μουνιέ θα του δώσει την μπάλα, διαγώνια μπροστά του, ο Ντάουντα, πίσω η μπάλα στο Μουνιέ, ποιος παίζει αρκετά στον άξονα. Πέρασε από τον Σάσα, πάσα του δεν πέρασε, είναι ευκαιρία για τον Άρη να φύγει στην κόντρα. Ο Ιωάννου έχει πολλές δυνάμεις, πετάει μπροστά και έχει φύγει. Μαντσίνι, Μπερτόγλιο, Κιτόκο κόβει, Φερνάντεθ, Βιτλής, Κιτόκο. Ήρθε τον Μπερτόγλιο να τον δυσκολέψει. Κιτόκο, Τσιλούλης, χαμηλά δεν πέρασα το σουτ, Γκρενέλα από στο Λιλαβό. Ο Δημήτρης Μάνος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και ο Ματέο Γκαρσία αντί του Μπρούνο Γκάμα και του Μπερτόγλιο, με τον Μάνο να πηγαίνει στην κορυφή, τον Μαντσίνι αριστερά και τον Ματέο Γκαρσία σε θέση 10. Λοιπόν, ο Μάνος προφανώς μπαίνει μέσα για να είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κρατήσει λίγο μπάλα και να ανεβάσει τους υπόλοιπους και έτσι κι αλλιώς τρέχει και μαρκάρει αρκετά, δηλαδή δεν χάνει κάτι στο αμυντικό κομμάτι ο Άρης. Και ο Ματέο Γκαρσία μπαίνει για να φρεσκάρει λίγο και τα άκρα του μεσοεπιθετικά. Ο Άκης Μάντζιος, Ματέο Γκαρσία, που ακόμη δεν έχει βρει το πρώτο γκολ στην επιστροφή του με τον Άρη. Φέρεσε ξανά τη φανέλα της ομάδας, 14 μάτς χωρίς να έχει βρει δίχτυα. Μπαίνουν και οι δύο στο γήπεδο, και ο Μάνος και ο Ματέο Γκαρσία. Ίσως και από κούραση να είχε οπισθοχωρήσει αρκετά η μεσοεπιθετική γραμμή του Άρη. Μπαίνουν δύο φρέσκοι παίκτες να την τραβήξουν λίγο πιο ψηλά, να μην ταλαιπωρείται τόσο πολύ η άμυνα του Σιαμπάνη. Δεν έχει βρει μεγάλη ευκαιρία ο Απόλλων, αλλά όσο τριγυρίζει εκεί έξω από την περιοχή, κάποια στιγμή κάτι μπορεί να βρει. Έτσι κι αλλιώς το 0-1, το 1-0, αυτό το αποτέλεσμα δεν εξασφαλίζει καμία ομάδα.
Άρης είχε τις ευκαιρίες το πρώτο ημίχρονο να έχει πάρει απόσταση ασφαλείας από την ομάδα του Παράσχου. Δεν τα έχει καταφέρει. Πλάγιο. Βλέπετε τις τελικές προσπάθειες. Είπαμε, ο Απόλλων τριγυρίζει, ευκαιρία δεν έχει βρει. Και ας έχει την κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο με πάνω από 60%. Φτάνει εκεί έξω από την περιοχή, αλλά δεν μπορεί να απειλήσει τον Σιαμπάνη. Τη μεγάλη του ευκαιρία την έχει στο πρώτο ημίχρονο με τον Φερνάντες. Γκαρσία. Μπάλα δεν βγαίνει, ο Κολ τώρα θα βγει πλάγιο. Φαουλ. Ο Τζέγκο απορεί με το σφύριγμα, το πούμε έτσι, για αυτό το φάουλ που έδωσε ο κ. Διαμαντόπουλος. Μπρούτσιτς. Ντομίνγκες. Μπαξεβανίδης μπροστά του, ο Μουνιέ στον άξονα, ο Κιτόκο, αλλά δεν έχει βρει χώρο για τον εαυτό του Κιτόκο για να πάρει την μπάλα. Βρίσκει ο Μουνιέ. Μπαξεβανίδης τον ακολουθεί εξωτερικά. Ντάουντα, Κολ. Φερνάντε θα ανεβάζει ωραία το Βιτλί. Η περιοχή έχει 4 παίκτες του Απόλλωνα. Βιτλής πέρασε. Και δεύτερη τρίπλα, αφήνει την μπάλα. Ο Κάτσε δεν πρόλαβε. Κολ θα σηκώσει δεύτερο δοκάρι δυνατά. Out. Η έχει αρχίσει να δυναμώνει. Γιώργος Παράσχος εκνευρισμένος, γιατί τουλάχιστον οι παίκτες του δεν δοκίμασαν σουτ, αλλά έχει αρκετούς παίκτες στο δεύτερο δοκάρι και του ζητάνε και την μπάλα του Κολ. Εντάξει, δεν είναι η χειρότερη δυνατή επιλογή, αλλά όταν δεν έχει ούτε μία τελική προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο, κάποια στιγμή εκνευρίζεσαι. Νεύρα και για τον Άκη Μάτζιο, αποστολή. Ναι, γιατί δεν μπορεί η ομάδα του να κρατήσει την οργάνωσή της και δεν μπορεί να κρατήσει καθόλου μπάλα για περισσότερες από 3-4 πάσες. Με αποτέλεσμα να τον εκνευρίζει αυτό αρκετά και να προσπαθεί ουσιαστικά να αφυπνήσει κάπως τους παίκτες του. Λάγιο λέει Απόλλων ο βοηθός. Το αλλάζει ο διαιτής και λέει Άρης. Γιατί δεν βοηθάσεις από εδώ. Μπροστά σου είναι. Φύγε. Μπρούτσιτς, Βιτλής. Πρόλαβε, αλλά στέλνει την μπάλα στον Τζέγκο, ο οποίος τη σηκώνει. Δύο παίκτες του Άρη πήγαν την μπάλα και την έχασαν. Ο Μπρούτσιτς τη βγάζει εκτός. Πλάγι από τον Μπρούτσιτς. Σούντγκρεν αναζητά λύση. Κανείς δεν κινείται. Τώρα ο Κάτσε κάνει μια κίνηση. Πάει στον Μάνο η μπάλα. Κολ. Ο Μάνος επέστρεψε και έκανε φάουλ, λέει ο βοηθός. Βερούλης γεμίζει. 78 λεπτό. Πολύ ψηλά ο Τζέγκο. Ντάουντα. Λάγιο το Σούντγκρεν. Κολ. Βιτλής. Τώρα πεσάρει καλύτερα το κέντρο του Άρη, πιο φρεσκαρισμένο. Διαφορά βλέπετε πόσο ψηλά μένει ο Μάνος. Τόκο πήρε την μπάλα, ενόχλητος πάντως. Κολ. Μπρούτσιτς. Κολ. Μουνιέ το κοντρόλ. Πάσα χαμηλά, δεν περνάει από το ροζ. Μπρούτσιτς.
Μια πρόσεκτος πήρε ο Μάνος. Πέρασε την μπάλα το Κιτόκο. Ο Σάσα. Ο Ιωάννου με τη μία ωραία για το Μαντσίνι. Ο Ντομίνγκες βγαίνει. Ο Μαντσίνι στην κίνηση τον αποφεύγει. Μπαίνει στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα πάνω στο Βερούλστ. Άλλη μία επέμβαση του Βέλγου. Στο 79. Ο Πόλων έχει 62-63% κατοχή μπάλας. Τριγυρίζει, φάση δεν κάνει. Λίγο έλειψε εδώ ο Άρης να φτάσει στο 0-2. Θέλει τις γραμμές του πιο ψηλά ο Γιώργος Παράσχος. Λέει στον Ντομίνγκες να τους ανεβάσει όλους πιο ψηλά. Τσιλούλης. Κάτσε. Απρόσεκτος. Έβαλε δύσκολα στον Τζέγκο. Διορθώνει ο ίδιος. Ο Ροζ. Ωραία παλιά για το Μάνο. Κάτσε. Πρόλαβε. Μάνος με κεφαλιά. Ο Τζέγκο επίσης πρόλαβε. Ωραία. Πάει να βρει στην πλάτη της άμυνας στο Μαντσίνι. Τελευταία στιγμή κατεβάζει όμορφα ο Κολ. Ο Ροζ άλλη μία μπάλα ψηλά κερδίζει από τον Ντάουντα. Ιωάννου. Σάσα. Πέρασε από δύο. Μπερδεύτηκε μόνος του, αλλά η απομάκρυνση καταλήγει στον Ματέο Γκαρσία, ο οποίος βγάζει στη αγώνια μπαλιά για τον Ιωάννου. Σέντρα δεν περνάει από τον Ντομίνγκες και καταλήγει εκεί που είναι ο Φερνάντεθ. Απομακρύνει. Δελιζήσεις. Πολλούς παίκτες πάρα πολύ ψηλά ο Άρης. Κιτόκο. Μουνιέ. Φωνές από τον πάγκο του Άρη να γυρίσουν πίσω. Δελιζήσεις βγάζει την μπάλα για να οργανωθεί ο Άρης. Είχαν φύγει όλοι οι παίκτες πάρα πολύ ψηλά. Τσιλούλης. Πλάγια από τον Σάσα. 82ο λεπτό. Κιτόκο. Τσιλούλης. Χωρίς βοήθεια πάει μόνος του. Δεν μπορούσε να πάει κάτι καλύτερο. Πήρε ένα πλάγιο. Πέφτει κάτω. Ποιος τώρα, ο Ιωάννου. Και με τον Παναθηναϊκό δεν είχε βγάλει 90 λεπτό. Και μπει ο Σάκητς στη θέση του. Και έρχεται γρήγορα στον πάγκο τώρα, όπως μου λέει ο Αποστόλης Λάμπος. Τσιλούλης. Out. Σε λίγο θα τελειώσει τις αλλαγές του και ο Γιώργος Παράσχος. Θα μάθουμε. Σιαμπάνης σημαδεύει τον Γκαρσία. Διτλής του πήρε την κεφαλιά. Πλάγιο. Έλα Γιώργο. Λοιπόν, εντολή στον Βάρκα να ετοιμαστεί, να βγάλει τη φόρμα του, να περάσει ο αγωνιστικό χώρο. Ο Φερνάντεθ είναι αυτός που θα φύγει από το παιχνίδι. Τόκο. Κολ. Καλή πίεση από τον Κάτσε. Για τον Απόλλωνα. Κολ. Διτλής. Ανάμεσα σε δύο πήρε ο Ματέο Γκαρσία. Σάσα, κολ. Γκαρσία χαμός γίνεται. Σε μικρό χώρο, φάουλο, κάτσε. Πάνω στο Διτλή. Μουνιέ θα περιμένει πρώτα η αλλαγή. Ο Βάρκας. Αντί του Φερνάντεθ.
Μπήκε ήδη στο γήπεδο Βάρκας. Και άλλες δύο αλλαγές για τον Άρη σε λίγο. Θα πάμε στον Αποστόλη. Προς το παρόν ο Μουνιέ σκάβει για τον Τσιλούλη, ο οποίος παίρνει την μπάλα μες στην περιοχή. Γυρίζει να κάνει και τη σέντρα. Απομάκρυνση πάνω στο Μουνιέ με το αριστερό γέμισμα. Δεύτερο δοκάρι. Ντάουντα out. Πρώτη τελική του Απόλλωνα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 84. Αποστόλης Λάμπος. Θα μπει ο Κρίστιαν Λόπεθ και θα μπει και ο Εμμάνουελ Σάκης. Θα βγει ο Ιωάννου και δεν έχω ακούσει ποιος είναι ο δεύτερος που έχει αποχωρήσει. Ο Μαντσίνη. Και Λόπεθ και Μάνος. Στο γήπεδο προφανώς ο Μάνος θα πάει στα άκρα. Δεν πρόλαβε να κάνει τις αλλαγές ο Άρης. Υπήρξε μια συνεννοησία. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Φεύγει ο Μαντσίνη για να μπει ο Σάκητς. Στο 86 Μαντσίνη με πάρα πολύ τρέξιμο, πάρα πολύ δουλειά. Με τον γκολ γνωρίζονται. Τα έλεγαν και πριν την αρχή του αγώνα. Διευθυνή, μπαίνει ο Σάκητς και θα φύγει και ο Ιωάννου για να μπει ο Λόπεθ. Ο Σάκητς πάει αριστερά βέβαια στην άμυνα. Δεν αλλάζει κάτι αυτό και ο Μάνος νομίζω ότι έχει πάει ήδη αριστερά στην τριάδα της επίθεσης και θα παίξει μπροστά ο Ισπανός. Ντομίνγκες. Πέρασε η μπάλα από τον Μουνιέ. Δελιζήσεις ήρεμα, αφήνει την μπάλα βγει πλάγιο. Για όλη αυτή την μπάλα που είχε στην κατοχή του Απόλλων, για όλη αυτή την προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο, έχει βγάλει μόνο μία τελική προσπάθεια και αυτό είναι φυσικά παράσημο για μία άμυνα που σπάνια δέχεται γκολ εκτός έδρας. Την άμυνα του Άρη, καλύτερη εκτός έδρας άμυνα και μία ομάδα βέβαια που έχει κρατήσει 10 φορές το 0 φέτος στο πρωτάθλημα σε 17 πρώτου σημερινού αγώνες. Βιτλής ψηλά και μακριά. Κεφαλιά του Ντάουντα. Όχι, βρήκε και ο Δελιζήσης, λέει ο βοηθός, πλάγιο για τον Απόλλωνα, εκτελεσμένο γρήγορα για τον Κιτόκο. Δεν προλαβαίνει ο Μουνιέ και άλλο πλάγιο. Βαξεβανίδης. Μουνιέ. Βαξεβανίδης. Ντομίνγκες. Κολ με πάρα πολύ χώρο. Πάει απέναντι, ψάχνει το Βιτλή στην κίνηση, το γέμισμα κοντά στο Σιαμπάνι που μαζεύει. Ο Μουνιέ πήγε άτσαλα πάνω του. Προσγειώθηκε λίγο άσχημα ο Σιαμπάνης. Δεν πρόλαβε να φρενάρει ο Μουνιέ, αυτό φαίνεται εδώ. Και έτσι όπως γύρισε και όλα στην πλάτη για να τον αποφύγει, έγινε χειρότερο. Σιαμπάνης που παίζει για 7η φορά φέτος. Έχει κρατήσει 3 φορές το 0 στα προηγούμενα 6 παιχνίδια. Απόλλων με αυτή την τελική που έχει κάνει στο δεύτερο ημίχρονο, αν δεν κάνω λάθος, έχει 4 σε όλο το μάτς. Χρειάζεται 8 για να σκοράρει. Μέσο όρο κάνει 9,3 στο πρωτάθλημα. Πλευρά του ο Άρης χρειάζεται σχεδόν 11 τελικές προσπάθειες για να δεχτεί γκολ. Είναι η τέταρτη καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα σε αυτή την στατιστική κατηγορία και δέχεται λιγότερες από 8 ανά παιχνίδι. Είναι η τρίτη καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Δελιζήσεις.
Βιτλής σε λίγο τη θέση του Γκαρσία και ο Βιτλής βρίσκει χώρο για να ανέβει. Απρόσεκτη η πάσα, πάρα πολύ ωραία. Ο Σούντγκρεν, ο οποίος βλέπει και άδειο το γήπεδο και έχει τις δυνάμεις βέβαια να φτάσει ως εκεί, αλλά δεν πήρε τίποτα. Και έκανε και φάουλ σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντόπουλο. Ο Βερούλς γεμίζει, πέρασε η μπάλα απευθείας πλάγιο για τον Άρη. Από την εκτέλεση του Βερούλς. Λόπεθ, φάουλ ο Βιτλής. Μετά το καθυστερήσιο είναι 4. Γεμίζει ο Σούντγκρεν. Ρούτσιτς μακριά, κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Ο Μάνος δεν μπορείς να γυρίσει. Δύο. Σούντγκρεν, κάτσε. Κόντρα με τον Βιτλή, φάουλ από τον Κάτσε. Βερούλς δίνει στο γκολ. Ντομίνγκες. Λόπεθ. Σάσα. Λόπεθ. Δεν πέρασε η πάσα του, αλλά μπέρδευε το Βάρκας. Σάσα. Φάουλ αχρίαστο από τον Βάρκα. Σάσα ξαναπέφτει κάτω. Τώρα θα βγει κάρτα. Πού, για να δούμε. Στο Μαντζιό. Όχι. Στον κύριο, στον κύριο Νιαρχάκο, όπως το λείπες. Στον κύριο Νιαρχάκο, ναι. Μάνος κράτησε την παρά εντός γηπέδου. Κακή απομάκρυνση του Ντομίνγκες. Ματέο Γκαρσία. Έξυπνη η παλιά που σκέφτηκε, αλλά δεν πήγαν προς την μπάλα ούτε ο Λόπεθ ούτε ο Μάνος. Ο Σούντγκρεν. Ματέο Γκαρσία. Σάσα. Μάνος δεν μπορεί να γυρίσει. Ο Ντομίνγκες μακριά. Ο Βάρκας. Σπύρο δεν λυζήσεις. Και κατά λάθος ο Βάρκας τον χτύπησε και αμέσως ζήτησε συγγνώμη. Ο Βάρκας πάει και ζητάει συγγνώμη, το βλέπετε. Χέρι στο πρόσωπο του Δελιζήση. Μάνος με τον Παξεβανίδη. Πήρε την μπάλα. Σάκητς. Δεν έκανε καλή πάσα. Βιτλής με τη μία, πρόσεκτος. Τζέγκο επίσης πλάγιο. Κιτόκο. Το πίεση από τον Κάτσε και άλλο φάουλ. Μπρούτσιτς. Ντομίνγκες ανεβάζει την μπάλα αυτός και πασάρει στον Παξεβανίδη. Θα σηκώσει την μπάλα ο Ντάουτα, την κεφαλιά μαζεύει ο Σιαμπάνης. Ο χρόνος
των 4 λεπτών συμπληρώνεται σε λίγο. Μάντζος φωνάζει στους παίκτες του να ανέβουν πιο ψηλά. Δεν τον ακούνε ιδιαίτερα. Τσιαμπάνης κάνει το βολέ. Ντομίνγκες, κολ, πύρο κάτσε. Και από μακριά, κάτι πολύ φιλόδοξο. Βερούλστ. Νίκη για τον Άρη με 1-0 με τον γκολ του Νικόλα Ιωάννου. 1-0 επικρατεί ο Άρης, κρατά για 11η φορά το 0 στην εστία του στο φετινό πρωτάθλημα, για 7η σε 9 εκτός έδρας παιχνίδια. Ο Απόλλων μπορεί να είχε κατοχή μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν είχε τρόπο να διασπάσει μια άμυνα που, αν εξαιρέσει κανείς ένα δεκάλεπτο που γύρισε πολύ μέσα στην περιοχή της, δεν νομίζω ότι έκανε άλλο λάθος σε όλο το παιχνίδι. Ο Άρης αμυντικά ήταν εντυπωσιακός, αλάνθαστος, κράτησε το 0 απέναντι σε μια ομάδα που δεν είχε τρόπο, ίσως οι ελλείψεις της οι αρκετά σημαντικές και τα προβλήματα που προέκυψαν στην άμυνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον τραυματισμό του Καλισσίρ να έκαναν πιο δύσκολα τα πράγματα. Ο Απόλλων δεν είχε τον τρόπο σήμερα να διασπάσει μια καλή άμυνα και έτσι ο Άρης φεύγει με άλλο ένα τρίποντο από εκτός έδρας παιχνίδι του.